Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μια γρήγορη ματιά στις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται σε κυβερνητική ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θα ήταν χρήσιμο, συνεχίζει η ανακοίνωση, για τον θριαμβολογούντα Ματέος, πρώην Πρωθυπουργό, να μελετήσει με πολύ προσοχή την απόφαση και να συναγάγει τα συμπεράσματα του. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πολιτικοί ηγέτες, αναφέρεται στην ανακοίνωση, αντί να υπερηφανεύονται, προτιμούν τη σιγή. Στον πρόεδρο της Βουλής, Αθανάσιο Τσαλδάρη, κοινοποιήθηκε το απόγευμα το αντίγραφο της απόφασης του ειδικού δικαστηρίου που αφορά την ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του Δημήτρη Τσοβόλα. Την ερχόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Βουλής αναμένεται να καλέσει τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών, Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη, να καταλάβει την έδρα του κυρίου Τσοβόλα. Αν ο κύριος Μαγκάκης δεν δεχτεί, θα κληθεί ο επόμενος επιλαχών και σε περίπτωση νέας άρνησης θα εξαντληθεί ο κατάλογος. Τότε, ο πρόεδρος της Βουλής θα ανακοινώσει στην κυβέρνηση πως δεν έχει συμπληρωθεί η έδρα του κυρίου Τσοβόλα. Απόψε, οι αναπληρωματικοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Αθηνών δήλωσαν ότι αρνούνται να αναπληρώσουν τον κύριο Τσοβόλα. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί η στάση του κυρίου Τσοβόλα σε σχέση με την μετατρέψιμη ποινή που του επιβλήθηκε από το ειδικό δικαστήριο από χτες, όμως ο ίδιος βρίσκεται στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και περιμένει, όπως δήλωσε, να τον συλλάβουν. Σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, αν ο καταδικασμένος δεν εξαγοράσει την ποινή του σε μία εβδομάδα, τότε η απόφαση αποστέλλεται στην εισαγγελία φετών για εκτέλεση, δηλαδή διατάσσεται η σύλληψη του καταδικασμένου. Σήμερα συνεδρίασε το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ και σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου άδικη και εκδικητική. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την καταδίκη του κ. Τσοβόλα διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ σε πανελλαδική κλίμακα. Στην Αθήνα έγινε πορεία στο κέντρο από την Βουλή προς τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τουρκούπη. Ανακοινώσεις όπου σχολιάζουν την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου έχουν κάνει ο Συνασπισμός, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ο Δήμαρχος Αθηναίων Αντώνης Τρίτσης. Η χθεσινή απόφαση του ειδικού δικαστηρίου επέδρασε ευνοϊκά στο χρηματιστήριο. Θετική ήταν επίσης η εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών. Στάθηκαν σήμερα στους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών μελών της κοινότητας οι επιστολές του Υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά. Όπως ανακοίνωσε ο πρέσβης κ. Καλαμίδας, στις επιστολές αναλύονται οι ελληνικές θέσεις για το θέμα της αναγνώρισης της δημοκρατίας των Σκοπίων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, στο Γιάν Γκάνεφ, επέκρινε την κυβέρνηση της χώρας του γιατί έσπευσε να αναγνωρίσει τους Σκοπιανούς και είπε πως έπρεπε να έχει γίνει αυτό σε άλλη πιο κατάλληλη εποχή. Ο Ραούφ Ντεγκτάς και το ψευδοκράτος του στην Κύπρο αναγνώρισαν τους Σκοπιανούς. Και ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χικμέτ Τσετίν, έδειξε πως απορεί για το ζήτημα των Σκοπίων. Ο κύριος Τσετίν συναντήθηκε με τον Ιταλό Υπουργό των Εξωτερικών Τζιάνι Ντι Μικέλης, που του είπε πως η Ρώμη θα υποστηρίξει θερμά την αίτηση της Άγκυρας να ενταχθεί στην ΕΟΚ. Και ο κύριος Τσετίν είπε πως δεν καταλαβαίνει γιατί δημιουργήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος ανάμεσα στην Ελλάδα και στα Σκόπια και πως τα ονόματα έχουν πολύ μικρή σημασία. Πάντως σήμερα η Ιταλία ανακοίνωσε πως η διπλωματική αναγνώριση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης πρέπει να καθυστερήσει ώσπου να φτάσουν εκεί οι παρατηρητές του ΟΗΕ και να γίνει δημοψήφισμα. Η Κροατία και η Ιταλία εγγενίασαν διπλωματικές σχέσεις στη διάρκεια της επίσκεψης που έκανε στο Ζάγκρεπ ο Ιταλός πρόεδρος Φρανσέσκο Κοσίγκα. Στο Όσιγεκ σκοτώθηκε Βρετανός φωτογράφος. 20 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στους 6 μήνες που κάλυπταν τον εμφύλιο πόλεμο στην Κροατία. Στα σύνορα της Κροατίας και της Σερβίας φτάνουν οι πρώτοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Βαρδιτσιώτης ανακοίνωσε σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πως αν της ζητηθεί από τον ΟΗΕ, η Ελλάδα θα στείλει στη Γιουγκοσλαβία τάγμα πεζικού με τους αξιωματικούς και τους οπλίδες του. Τη συμφωνική συναυλία της Ορχήστρας Νέων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης τίμησε απόψε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα της Μακεδονικής Εστίας μίλησε ο πρόεδρος της Νικόλαος Μάρτης. Ο κύριος Μάρτης αναφέρθηκε στη Μακεδονία του χτες και του σήμερα και τόνισε ιδιαίτερα τη συμβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ανάπτυξή της. Μετά το τέλος της συναυλίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε την ακόλουθη δήλωση. Ήταν μια ωραία, ήταν μια ωραία βραδιά. Να μην χαλάσουμε δρόσεις. Στο Κυπριακό και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον ειδικό απεσταλμένο του State Department, Νέλσον Λέτσκι, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βυροπολίδωρας και τόνισε πως η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλία για μόνιμη ειρηνική λύση στα Βαλκάνια και την πρόθεση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Ο κύριος Πολίδωρας είπε πως η νέα κινητικότητα στο εθνικό θέμα έχει αφετηρία την απόφαση 716 του ΟΗΕ και ευχήθηκε η νέα πρωτοβουλία του ειδικού απεσταλμένου να καταλήξει θετικά. Στην πρωτοβουλία Λέτσκι αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, που έφτασε το πρωί στην Αθήνα. Αύριο ο κύριος Βασιλείου και ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα πάνε στη Θεσσαλονίκη για να παραβρεθούν στα εγκαίνια της έκθεσης Κυπριακών προϊόντων, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και να μιλήσουν στο Ελληνοκυπριακό Οικονομικό Συμπόσιο που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Στην κοινοπολιτεία των ανεξάρτητων κρατών, ο στρατός επιμένει να παραμείνει ενωμένος κάτω από κοινή διοίκηση. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη στο Ουσμπεκιστάν και στη Γεωργία ετοιμάζονται να συνεχίσουν τον εμφύλιο πόλεμο. Μέσα σε εξαιρετικά τεταμένη ατμόσφαιρα έγινε σήμερα στη Μόσχα το συνέδριο των αξιωματικών του πρώην Σοβιετικού στρατού. Με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίστηκε να διατηρηθούν ενωμένες οι στρατιωτικές δυνάμεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό θεωρήθηκε νίκη του Ρώσου Προέδρου Μπόρις Γέλτσιν. Ξαφνικά όμως, ο προσωρινός διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων της κοινοπολιτείας των ανεξάρτητων κρατών, στρατάρχης Σαπόσνικοφ, υπέβαλε την παρέτησή του γιατί επικρίθηκε από αξιωματικό. Αλλά στη συντηρητική τους πλειοψηφία, οι άλλοι αξιωματικοί ψήφισαν να παραμείνει στη θέση του. Άλλος ένας φοιτητής σκοτώθηκε και η αναταραχή για την αύξηση των τιμών συνεχίστηκε δεύτερο βράδυ στο Ουσμπεκιστάν. Οι διαδηλωτές παραπονούνται πως δεν μπορούν πια να ζήσουν χωρίς φαγητό. Η Γεωργία έκανε άλλο ένα βήμα προς τον εμφύλιο πόλεμο, αφού οι οπαδοί του έκτοτου Προέδρου Σβίαντ Καμψαχουρντία ετοιμάζονται για επίδειξη δύναμης και αυτοί που κυβερνούν την Τυφλίδα διέταξαν γενική επιστράτευση. Στην Αρμενία, από όπου ο Καμψαχουρντία πέρασε και πάλι στη Γεωργία, η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη. Η ανεργία έχει προκαλέσει κοινωνικό πρόβλημα. Στην Ουκρανία από σήμερα καταργήθηκε το ρούβλι και στη θέση του άρχισε να ισχύει χαρτονόμισμα που εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες με τη μορφή δελτίου. Στη Μόσχα συναντήθηκαν οι ηγέτες της Ρωσίας και της Λιθουανίας Μπόρις Γέλτσιν και Βιτάουτας Λατσμπέργης και συζήτησαν για το αίτημα των Λιθουανών να φύγουν γρήγορα από το εδαφός τους τα ρωσικά στρατεύματα. 2 εκατομμύρια δραχμές έκλεψαν από τα ταμεία της υπεραγοράς Αδαμόπουλος στο Καλαμάκι στις 9.30 το βράδυ δύο ένοπλοι ληστές. Οι ληστές ήταν με το πρόσωπο ακάλυπτο, κρατούσαν αεροβόλα όπλα και μετά την πράξη τους διέφυγαν με γιοταχή αυτοκίνητο. Ο πρόεδρος του Ιράκ, Σαντάμ Χουσέν, απτόητος από τη ρήτα των δυνάμεών του πέρσι στον πόλεμο του Περσικού κόλπου, υποσχέθηκε στο λαό του καλύτερες ημέρες. Ο Σαντάμ Χουσέν, με στολή στρατάρχη, λες και αποφύτησε από την ανώτερη στρατιωτική σχολή, παραδέχτηκε πρώτη φορά πως οι Ιρακινές δυνάμεις ιτήθηκαν πέρσι στον πόλεμο. Υποστήριξε όμως πως αυτό ήταν το αποτέλεσμα επίθεσης πολύ μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης σατανικών στοιχείων. Ο Σαντάμ Χουσέν υποσχέθηκε πως θα ξανακάνει το Ιράκ δύναμη στη Μέση Ανατολή. Χιλιάδες Ιρακινοί κατέβηκαν στους δρόμους της Βαγδάτης και διακήρυξαν την υποστήριξή τους προς τον πρόεδρο της χώρας τους. Στο Ιράκ αρνούνται να αναφερθούν στο Κουβέιτ. Η εισβολή των Ιρακινών στρατευμάτων σε αυτό το Εμμυράτο και οι εκτεταμένες καταστροφές που έκαναν εκεί προκάλεσαν τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Ακόμα όμως στο Κουβέιτ περιμένουν να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις της οικογένειας Αλ-Σαμπάχ. Στην Αλγερία, δυνάμεις της ασφάλειας περικύκλωσαν τζαμιά σε όλες τις πόλεις όπου οι Ισλαμιστές έχουν δύναμη και συνέλαβαν εκατοντάδες οπαδούς τους. Ο νέος ηγέτης της χώρας, Μοχάμετ Μπουντιάφ, δήλωσε πως οι Ισλαμιστές πρέπει να προσέξουν και να μην εκμεταλλεύονται τη θρησκευτική πίστη του λαού για το δικό τους όφελος. Στη Βόρεια Ιρλανδία σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 10 από έκρηξη βόμβας κάτω από παγιδευμένο αυτοκίνητο. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Αντώνιο Σάμανακ, δήλωσε πως οι δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης πρέπει να στείλουν κοινή ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Ο κύριος Σάμαρανκ είπε πως οι πρώην Σοβιετικοί έχουν ήδη αποφασίσει να στείλουν κοινή ομάδα στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Αλμπερβίλ στη Γαλλία, που θα αρχίσουν σε 3 εβδομάδες. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ είπε πως αναγνωρίστηκαν από την Διεθνή Επιτροπή η Σλοβενία και η Κροατία και πως μπορούν να στείλουν ομάδες στην Αλμπερβίλ, αλλά και στη Βαρκελόνη το καλοκαίρι. Η Ολλανδία και η Γερμανία κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο της τελικής φάσης στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου της Ευρώπης, που θα γίνει στη Σουηδία από τις 10 ως τις 26 Ιουνίου. Στο πρώτο όμιλο κληρώθηκαν η Σουηδία, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία και Αγγλία. Στο δεύτερο η Ολλανδία, Σκωτία, Γερμανία και η Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός. Πάντοτε κατάλληλος για μακεδονικό χαρτί. Καλησπέρα σας. Για σήμερα Σάββατο προβλέπεται κάποια μεταβολή του καιρού στο μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Έτσι θα έχουμε τοπικές συννεφιές και λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι ιδιαίτερα στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση. Να δούμε όμως και το χάρτη των παρομοιακών συστημάτων. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένα μέτωπο ψυχρό στα βόρεια σύνορά μας. Αυτό κινείται νότιο-ανατολικά και θα μας επηρεάσει. Και τώρα αναλυτικά ο καιρός. Έτσι, στο βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά, στη βορειοδυτική Ελλάδα δηλαδή, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές που στα βόρεια θα είναι πρόσκαιρες.
Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στη Βόρεια Ελλάδα από μείον 4 η ελάχιστη μέχρι 6 βαθμού η μέγιστη. Στα κεντρικά και νότια επιρροτικά από μείον 1 μέχρι 10, προσοχή στον παγετό τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Και στην νησιωτική χώρα από 3 μέχρι 12 βαθμούς. Η άνεμη τώρα θα είναι παντού βόρεια ενισχυμένη, 5 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 και κατά τόπους 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Και οι τοπικές προγνώσεις. Για την Αττική προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα να βρέξει στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η άνεμη θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ μέτρη και η θερμοκρασία κοιμάται στη βόρεια από 4 μέχρι 10 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ ενισχυμένη και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 2 μέχρι 6 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού προσέφερε ο Μακεδονικός Χαλβάς.